Θα ήθελα και εγώ να σας πω καλημέρα και να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ για να παρακολουθήσετε την τελική ημερίδα που είναι αφιερωμένη στο πρόγραμμα Life Amos. I would like to thank you very much, especially Marina Markovits, for being here to participate in this final, actually, conference, which is dedicated to the Life Amos EU funding project. It is great pleasure for us, really. My talk will be given in Greek, but the PowerPoint is in English, so you can actually follow my thoughts. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μία μικρή ιστορία. Η οποία με απασχόλησε αρκετά τις τελευταίες μέρες. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό κοριτσάκι, την Gavin Mann, η οποία είναι ένα κοριτσάκι 8 χρονών πλέον, ζει στο Σιάτλ. Και αυτό το υπέροχο κοριτσάκι για 4 χρόνια τάιζε ένα πουλί το οποίο είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο στην Ελλάδα. Τα κοράκια. Τάιζε κοράκια στο κήπο της για 4 χρόνια. Τα κοράκια είναι πάρα πολύ έξυπνα από την άλλη, ξέρω να το γνωρίζετε αυτό. Είναι πάρα πολύ παρεξηγημένα. Και δείχνοντάς της μια ευγνωμοσύνη για το καθημερινό τάισμα, της έφεραν πίσω δώρα. Και τα δώρα ήταν αυτά. Ήταν μικρά λίτερ τα οποία υπήρχαν διασκορπισμένα στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι αυτή είναι η μοναδική ωραία ιστορία που μπορώ να πω για τα λίτερ. Όλες οι υπόλοιπες ιστορίες που θα σας πω θα είναι άσχημες. Οπότε τελειώσαμε με τα ωραία από την αρχή, όπως καταλάβατε. Είναι γνωστό, έχει δημοσιευτεί και σε πολύ αξιόπιστα περιοδικά, όπως είναι το Marie Policio Bulletin, από τον Goldberg, το 1995, ότι τα πλαστικά θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα του 21ου αιώνα. Και τελικά είχε δίκιο. Τώρα το αντιμετωπίζουμε σε όλο του το μεγαλείο. Δεν πρόκειται να σας πω το τι είναι τα θαλάσσια απορρίμματα. Ο ορισμός τον καταλαβαίνετε όλοι, αρκεί να χρησιμοποιούμε απλή λογική. Θα μου πείτε και αυτό, να χρησιμοποιούμε απλή λογική. Ας προσπαθήσουμε. Τα θαλάσσια απορρίμματα μπορούμε να τα διακρίνουμε σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα στο περιβάλλον που τα βλέπουμε. Στις ακτές, το οποίο είναι πολύ εύκολο και προσβάσιμο και μας αποσχολεί και μια αισθητική, μας αποκτεί αισθητικά. Είναι τα επιπλέοντα απορρίμματα, τα οποία τα βλέπουμε, μερικοί εξημών, και τα βενζικά απορρίμματα που τα βλέπουμε ελάχιστοι και αντιπροσωπεύουν και ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν θα έλεγα ποιες είναι οι πηγές των απορριμμάτων, διότι όλες οι πολιτικές και οι στρατηγικές θα πρέπει να σχεδιαστούν με βάση τη συμμετοχή των πηγών. Θα πρέπει να δρούμε στις πηγές και όχι αποφασματικά στο αποτέλεσμα της ρήπανσης των πηγών. Θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν δύο βασικές πηγές. Όπως το είπανε και ο κ. Καρπούνης προηγουμένως, υπάρχουν οι θαλάσσιες και οι χερσαίες πηγές, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 4 μέτρα κατηγορίες. Οι χερσαίες μπορεί να είναι στην ακτή προφανώς και να είναι αναψυχής ή μη αναψυχής δραστηριότητες. Υπάρχει οι θαλάσσιες πηγές μπορούν να διακριθούν σε αλλιευτικές και σε αναψυχλωριακές πηγές. Υπάρχει μια παγκόσμια αναφορά που λέει ότι περίπου το 80% των απορριμμάτων είναι από τυχές και μόνο το 20% από τη θάλασσα. Αυτό είναι ένας παγκόσμιος μέσος όρος ο οποίος έχει κάποια χρησιμότητα, αλλά όπως θα δείτε τώρα όταν πηγαίνουμε σε τοπικές θάλασσες και σε τοπικές θαλάσσες λεκάνες αυτές οι μέση όροι όπως αντιλαμβάνεστε αποκλίνουν από αυτό. Αυτή είναι μια υπέροχη φωτογραφία. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι διαστροφικό να λέω ότι είναι υπέροχη φωτογραφία αυτή, αλλά είναι από τον ήλιο, τραβηγμένη πέρυσι. Βλέπετε τα επιπλέοντα απορρίμματα στην άκρη του Νείλου. Και αυτό το λέω γιατί τα ποτάμια είναι η πιο σημαντική πηγή ρήπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις χερσαίες πηγές. Και βεβαίως η δεύτερη σημαντική είναι η τουριστική δραστηριότητα και η τουριστική βιομηχανία στην παράκτια ζώνη. Ενώ αντιθέτως οι θαλάσσιες πηγές, όπως είπαμε, διακρίνονται στις αλλιευτικές και στις ναυσιπλοϊκές. Και τώρα στην Ελλάδα κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να προσθέσουμε και άλλη μια πηγή ρήπανσης, αναφέρατε βεβαίως στις θαλάσσιες, στις έδρες άντρες πετρελαίου ή μη πετρελαίου, ανάλογα πως το
κανένας. Αν με ρωτάγατε ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά θέματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε στην επόμενη δεκαετία όσον αφορά τα θαλάσσια απορρίμματα, θα σας έλεγα ότι είναι τρία. Το πρώτο είναι ότι μάλλον έχουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην πραγματικότητα αλλοιώσει, τροποποιήσει το υπόστρωμα του πυθμένα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι τα σκληρά πλαστικά που καταλήγουν μετατρέπουν ένα μαλακό πυθμένα σε ένα σκληρό πυθμένα με αποτέλεσμα να έχουμε και μία τροποποίηση των οικοσυστημάτων που κατοικούν σε αυτό το θαλάσσιο περιβάλλον. Το δεύτερο, βεβαίως, είναι ο κατακαιρματισμός των πλαστικών, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η κυρία Καρπαλιβέρτη θα σας πει στη συνέχεια πιο ουσιαστικά πράγματα από αυτό που σας λέω εγώ μόλις τώρα. Και το τρίτο είναι ότι τα θαλάσσια απορρίμματα διευκολύνουν τη μετανάστευση των οργανισμών, χωρίς αυτά δεν θα γινόταν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από το τσουνάμι της Ιαπωνίας, που μεταφέρθηκε μια βάρκα μετά από 3 χρόνια περίπου στην Αμερική και βλέπετε τους οργανισμούς που μετέφερε απάνω. Φανταστείτε ότι αυτό είναι ένα μεγαλύτερο, είναι ένα μεγάλο πλαστικό το οποίο κινείται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αλλά βεβαίως και σε μια πρόσφατη έρευνα, το οποίο είναι υπεύθυνη η κυρία Καρπαγιώτη, βλέπετε ότι στα πλαστικά απάνω, στα οποία έχουμε αναλύσει με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, βλέπουμε κόκκινη λιθοφόρα να είναι επικολλημένα και είναι και μέρος αυτορικής διατριβής του κύριου Ιωακιμίδη αυτή. Η φωτογραφία θα μπει μέσα στο δακτυλικό του. Ξέρετε, πάντα έχουμε ένα θέμα με τα θαλάσσια απορρίμματα. Πώς θα κάνουμε το ευτελές σκουπίδι, το οποίο οι περισσότεροι δεν θέλουμε καν να το βλέπουμε και να το αγγίζουμε, πώς θα το κάνουμε αυτό η επιστήμη. Γιατί αυτή είναι η πρόκληση. Πώς το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο θα το κάνουμε επιστήμη, θα το μετρήσουμε με αξιόπιστη επιστημονική μεθοδολογία και θα φτάσουμε σε αποτελέσματα. Και αν θα ήθελα να προσθέσω κάτι στην τοποθέτηση του κυρίου, του Προέδρου της Μεσογείου, του Δικτύου Μεσόγειος SOS, θα ήθελα να πω ότι τα αποτελέσματα των προγραμμάτων είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά αν δεν κριθούν από την επιστημονική κοινότητα μέσα από διεθνή σκληρά περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά, δεν αποκτούν οντότητα. Άρα θα πρέπει να παρεμβληθεί μεταξύ της σχεδίας στρατηγικής και του επιστημονικού αποτελέσματος μία δημοσίευση σε ένα πολύ σκληρό επιστημονικό περιοδικό με τη λογική ότι η παγκόσμια ή η διεθνής κοινότητα θα τοποθετηθεί για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Άλλως δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε. Εδώ βλέπετε πάρα πολύ απλά τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε πλέον για να μελετάμε τα θαλάσσια απορρίμματα, τις ακτές, τα επιπλέοντα και τα βορτικά. Αντιλαμβάνομαι ότι στα παράκτια απορρίμματα η εθελοντική δραστηριότητα είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Προφανώς έχουμε απώλεια πληροφορίας, δεν κάνουμε μικροπλαστικά και δεν ξετάβουμε απορρίμματα από τις ακτές, εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα. Στα επιπλέοντα απορρίμματα υπάρχει ένα μεγάλο κενό, πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο κενό, και στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά ακόμα περισσότερο στη Μεσόγειο, όπου έχουμε ουσιαστικά μεθόδους οπτικής παρατήρησης και πολύ λίγες μεθόδους με αεροφωτογραφίες και δορυφορικές φωτογραφίες. Και βεβαίως τα βενθικά, που είναι και τα πιο ακριβά να τα προσεγγίσουμε, αντιπαλεύουν στην πραγματικότητα δύο πρακτικές. Η φθηνή πρακτική να χρησιμοποιήσει τον αλληλευτικό σου στόλο με τις μηχανότρατες και η ακριβή πρακτική να χρησιμοποιήσει υποβρύχια οχήματα. Μάλλον έχουμε χρησιμοποιήσει τα πάντα πλέον στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Και ακριβώς αυτό το debate στην πραγματικότητα δείχνουμε εδώ πέρα, όπου πάλι σε μια έρευνα που κάνουμε μαζί με τον Χρήστο τον Ιωακιμίδη, προσεγγίσαμε αυτό το θέμα, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε έρευνες, πώς να συνδυάσουμε τα αποτελέσματα των απορριμμάτων από μηχανότητες σε σχέση με τα αποτελέσματα που μας δίνει ένα ROV και πώς θα βγάλουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε όλοι το πιο εύκολο πράγμα να ταξινομήσει απορρίμματα. Τα ταξινομούμε με βάση το υλικό και με βάση την αρχική κρίση. Προσοχή, τονίζω την αρχική κρίση. Πάντα η αρχική κρίση είναι πολύ σημαντική. Για να παρακάνουμε μια μικρή βόλτα, δεν φιλοδοξώ να σας παρουσιάσω το πανόραμα όλων των απορριμμάτων στις ελληνικές θάλασσες. Είναι και πολύ μεγάλο, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουμε προσεγγίσει εμείς μετρητικά τα τελευταία 15 χρόνια. Σημείο κίνηση πραγματικά ήταν οι υποβρύχιες φωτογραφίες που είχαμε πάρει πριν από 15 χρόνια, όπου το Ιόνιο Πέλαγος σε βάθος περίπου 230 μέτρων είχαμε αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Οπότε αντιληφθήκαμε 15 χρόνια τώρα ότι μάλλον κάτι σοβαρό συμβαίνει στον θαλάσσιο πυθμένα. Χρησιμοποιούμε συστηματικά τον αλληλευτικό στόλο. Έχουμε σε συνεργασία με ένα βέβαια αλληλευτικό εργαλείο που έχει δεχτεί
κριτική για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά σε αυτή τη φάση μας τροφοδοτεί με αξιόπιστα αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα project που κάναμε για τις δυτικές θάλασσες, κυρίως στον Αδριατικό κόσμο. Και αυτό που θέλω να σας τονίσω εδώ είναι η πυκνότητα των απορριμμάτων, όπου βλέπετε φτάνω στον Αδριατικό κόλπο τα 437 τεμάχια το τετραγωνικό χιλιόμετρο. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το πλαστικό είναι ο πρωταγωνιστής, το αντιλαμβάνεστε, με ένα ποσοστό που φτάνει περίπου το 60% και φτάνει οριακά 80%. Και βεβαίως οι συσκευασίες φωτών αναψυκτικών είναι η πρωταθλήτρια και ακολουθείται από την γενική συσκευασία, δηλαδή την πλαστική σακούλα. Σε μια τελευταία εργασία του Χρήστου, που δημοσιεύτηκε το 2014 στο Μάιο Κομισόν φτάσαμε στο Σαρανικό κόλπο σε πυκνότητα απορριμμάτων πάνω από 3.000. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι μάλλον το θέμα τίνει να ξεφύγει από οποιαδήποτε διαχείριση. Και ακόμα είμαστε σε πρώιμο στάδιο ερευνών, όπως αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα που έχουν προκύψει και από την έρευνα του Πατραϊκού κόλπου κυρίως, το οποίο τώρα όμως την εφαρμόζουμε και στο Σαρονικό κόλπο, είναι ότι μελετώντας την ημερομηνία λήξης των συσκευασιών, φτάσαμε σε ένα συμπέρασμα περίπου ότι το 63% των απορριμμάτων είναι φρέσκα απορριμμάτα. Απορρίμματα τα οποία πέσανε τα τελευταία χρόνια, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναδούμε την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κυρίως τη Μάρπολο 88, πώς θα την κάνουμε πιο αποτελεσματική, πώς θα γίνεται περισσότερος έλεγχος. Και πάρα πολύ ωραία, τονίζω εδώ πέρα αυτό που είπε και η Μαρίνα Μάρκοβιτς προηγουμένως, ότι η έρευνα στο Πατραϊκό έδειξε ακριβώς αυτό. Τρία είδη μόνο, η πλαστική σακούλα, το πλαστικό μπουκάλι και το κουτάκι αλουμινίου αντιπροσωπεύει το 50% των απορριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι αν αυτές οι τρεις συσκευασίες υποστούν μία μείωση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτόματα θα προέλθει και μία μείωση ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προφανώς χρησιμοποιούμε και άλλα στατιστικά μοντέλα, τα οποία δεν είναι τις παρούσεις. Να πούμε όμως ότι έτσι μπορούμε και βρίσκουμε τις πηγές. Εντοπίζουμε το δακτυλικό αποτύπωμα των πηγών και έτσι βλέπουμε ότι για την Δυτική Ελλάδα το 70% είναι χερσαίες πηγές, το 26% είναι θαλάσσιες πηγές και ένα 5% μόνο οι αλλιευτικές πηγές. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε χρονικά δεδομένα, να βλέπουμε τις χρονοσειρές. Αυτό είναι πολύ σπάνιο και ο Πατραϊκός κόλπος, επειδή έχει μελετηθεί το 99, το 2008 και το 2014, είναι από τις λίγες περιοχές σε παγκόσμια κλίμακα που μας δίνει αυτή τη χρονική τάση. Βλέπετε εδώ πέρα ότι η πυκνότητα δυστυχώς έχει ανέβει το 2014, άρα σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Συνεχίζουμε να ρυπαίνουμε μεγαλύτερους ρυθμούς στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ φαίνεται ότι η ποσοστιαία συμμετοχή των απορριμμάτων δεν είναι σταθερή. Δηλαδή η ρυπαντική μας συνήθεια παραμένει πάντα ίδια. Αλλά αυξάνεται ο ρυθμός. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ. Και βεβαίως να πω ότι δεν είναι και εύκολο να κάνεις χρονικές συσκευήσεις, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Τα σκάφη κινούνται ανεξέλεγκτα, στα ίδια βέβαια αλλιευτικά πεδία, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανομοιογένεια απορριμμάτων. Άλλες περιοχές έχουν πολλά απορρίμματα, άλλες πολύ λιγότερα. Δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα μέσους όρους και έτσι γενικά τα πράγματα δεν είναι και πάντα εύκολα. Να πάμε λίγο να δούμε το κεφάλαιο των επιπλέον των απορριμμάτων, το οποίο στην Ελλάδα έχει γίνει ελάχιστα πράγματα, πραγματικά ελάχιστα, και θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι μια πειραματική καταγραφή που κάναμε για το Δυτικό Κορινθιακό κόλπο, όπου βλέπετε τα απορρίμματα στο Δυτικό Κορινθιακό κόλπο και βλέπετε ότι πάλι το 83% είναι το πλαστικό. Το πλαστικό μεγενθύνεται, αντιλαμβάνεστε, ως επιπλέον απόρριμμα, διότι είναι πολύ εύκολο να επιπλέψει. Ενώ όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά εμπλουτίζουμε το ποσοστό συμμετοχής του πλαστικού στα επιπλέοντα απορρίμματα και βεβαίως οι τρεις συσκευασίες, η γενική συσκευασία τροφίμων και αναψυκτικών είναι η κυρίαρχη, διότι αυτή είναι που ρυπαίνει το θαλάσσιο περιβάλλον. Και αν βάλουμε μια επιφανειακή κατανομή, θα δείτε του πλαστικού κυρίως, θα δείτε ότι οι πλαστικές σακούλες είναι το 36%. Άρα βλέπετε ότι μία μόνη συσκευασία, γενική συσκευασία, είναι το 36% στην πραγματικότητα των επιπλέον των απορριμμάτων. Και εδώ από την κατανομή, την επιφανειακή κατανομή, καταλαβαίνετε πάρα πολύ εύκολα ότι η ρύπανση είναι οι χερσαίες πηγές. Το βλέπετε ότι έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις απορριμμάτων κοντά στις ακτές και κοντά στα στόμια και σε πολλές ποταμών. Ένα εξαιρετικό συμπέρασμα που βγαίνει, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικής,
είναι ότι τα επιπλέοντα είναι 75 κατανομές όρων στην ίδια περιοχή, ενώ ακριβώς στο πυγμένα της ίδιας περιοχής τα πενθικά είναι 115. Άρα βλέπετε τη συσσωρευτική τάση που υπάρχει από τα επιπλέοντα στο πυγμένα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το λόγο να κοιτάμε τα επιπλέοντα και να βγάζουμε μια εκτίμηση για το πόσο είναι τα πενθικά που είναι και δύσκολο να τα προσεγγίσουμε. Άρα προσπαθούμε να φτιάξουμε πρωτόκολλα και εργαλεία για να μπορέσουμε να μελετήσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον. Και πάμε τώρα στο παράκτιο περιβάλλον και τελειώνω με αυτό. Οφείλω εδώ να πω το εξής. Θα ήθελα και δημοσίως να ευχαριστήσω το δίκτυο Μεσόγειος SOS. Διότι όταν πριν από χρόνια, κυρίως από το 2008 και μετά, ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε, ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για μένα να δω ότι μία οργάνωση η οποία στηρίζεται στην εθελοντική εργασία και στην εθελοντική προσφορά μπορούσε να πείσει τους εθελοντές όχι να μαζεύουν τα απορρίμματα, αλλά να τα καταγράφουν. Αυτό ήταν μια τεράστια κατάκτηση. Να κάνουμε τον κάθε ένα εθελοντή, ένα μικρό ερευνητή, ένα μικρό πρεσβευτή του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα συγκεντρώσαμε ένα τεράστιο ποσό πληροφορίας, όπως αντιλαμβάνεστε, επιστημονικής πληροφορίας, που για πρώτη φορά χαρτογραφήσαμε τον ελληνικό χώρο στο παγκόσμιο θέμα των θαλασσίων απορριμμάτων όσον αφορά τις ακτές, με εξαιρετικές προσεγγίσεις, τουλάχιστον 290 ακτές παρατηρούνται. Τα πλαστικά είναι και πάλι οι πρωταθλητές. Εδώ έχουμε μια ανησυχητική δεύτερη θέση του χαρτιού. Το χαρτί πάντα είναι ένδειξη μιας φρέσκιας ρήπανσης, διότι δεν έχει μεγάλη διατηρησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε όταν βλέπουμε μια μεγάλη συμμετοχή του χαρτιού. Μάλιστα, τα αποτελέσματα, τα διαχρονικά και στα ίδια σημεία μας έδωσαν τότε να συγκρίνουμε τάσεις στις ίδιες παραλίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να δούμε ότι παραμένει η ίδια τάση μόνιμα. Δεν υπάρχει αισθητή υποχώρηση στην πραγματικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φτιάξαμε πρωτόκολλα για καθοδηγητικά σκουπίδια, να ξέρουμε ποια είναι τα καθοδηγητικά σκουπίδια για κάθε υποπεριβάλλον. Στις ακτές θεωρούμε αυτά που βλέπετε εκεί ότι είναι μάλλον τα πιο καθοδηγητικά γιατί συνδέονται με αναψυχείς δράσεις. Και βεβαίως εδώ, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για το Life Amos, έρχεται για πρώτη φορά, ποσοτικοποιεί και προσθέτει τη ρήπανση από ένα παραγνωρισμένο εντελώς απόρριμμα, πολύ εξιμό δεν το θεωρούσαμε καν απόρριμμα, και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα είναι πολύ κρίσιμα τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος και συνεπώς στις επόμενες clean-up καμπάνιες θα πρέπει να ενταχθεί το θέμα των απορριμμάτων. Και βεβαίως τα απορρίμματα τα οποία έρχονται από χερσαίες πηγές αλλά από μη αναψυχής είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που βλέπετε εδώ, αυτά χρησιμοποιούμε ως δείκτες και βεβαίως για τα απορρίμματα τα αλλιευτικής πηγής είναι αυτά τα οποία βλέπετε εδώ και είναι πολύ καθοδηγητικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε ταξινόμηση των ακτών μας. Βλέπετε εδώ πέρα την ταξινόμηση που έχουμε κάνει, ένα άρθρο που έχουμε δημοσιεύσει με τη Σταυρούλα, την Κορδέλα, όσον αφορά το ρηπανικό αποτύπωμα κάθε ακτής. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ κρίσιμο σε εθνικό επίπεδο και στρατηγικής. Να ξέρουμε τη ρηπανική πηγή κάθε ακτής ξεχωριστά, για να μπορέσουμε να δράσουμε, να σχεδιάσουμε πολιτικές σε εθνική κλίμακα. Θα μου πείτε μπορούμε να σχεδιάσουμε κάτι. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Να τελειώσουμε με μία μικρή παράγραφο για την πλαστική σακούλα. Αυτά είναι όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα που έχουμε για την πλαστική σακούλα. Θα ήθελα να δείτε τον τελευταίο πίνακα. Είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα πλέον, με την συνδρομή χιλιάδων εθελοντών όλα αυτά τα χρόνια. Η πλαστική σακούλα αποτελεί το 28% στο πυθμένα μας, το 26-36% στα επιπλέοντα απορρίμματα και μόνο το 5-8% στις ακτές μας. Που σημαίνει ότι η πλαστική σακούλα έχει σπάσει το όριο της ακτής και ρυπαίνει με πολύ μεγάλους ρυθμούς το θαλάσσιο περιβάλλον, την υδάτινση και το πυθμένα. Η ακτή δεν είναι φαγή για την πλαστική σακούλα, όπως αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα και όλα αυτά προκύπτουν επειδή μετράμε. Μετράμε. Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, αλλά δεν λένε ποτέ ψέματα. Και χρειαζόμαστε αριθμούς για να σχεδιάσουμε στρατηγικές και πολιτικές. Οι προτάσεις
Είναι πάρα πολλές, θα μπορούμε να συζητήσουμε για ώρες το τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα, σε διεθνή επίπεδο εννοώ. Στην Ελλάδα νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές ή μερικές ομάδες που δουλεύουν πραγματικά ουσιαστικά και προσθέτουν πληροφορία και ελπίζω να μην σας κούρασα.